Αλλάζει από σήμερα και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου ο τρόπος εισόδου στην πόλη των Χανίων από τον κόμβο Μουρνιών, καθώς άρχισαν οι τελικές παρεμβάσεις για το συνδετήριο δρόμο στο τμήμα από τη συμβολή της οδού Μουρνιών με την οδό Αγίας Μαρίνας μέχρι την αναγνώστου Γογονή. Ό,τι καλό γίνεται, καλό είναι να γίνεται γρήγορα και άμεσα. Αν ο κόμβος φτιαχτεί όπως πρέπει, η κίνηση θα είναι καθαρή. Εντάξει, τα προβλήματα θα υπάρχουν πάντα. Το πολύπαθο έργο σύνθεσης του κόμβου Μουρνιών με την πόλη των Χανίων που θα αλλάξει τον κυκλοφοριακό χάρτη της περιοχής και που κινδύνευσε να τυναχτεί στον αέρα λόγω τεχνικών εμποδίων, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Τόσα χρόνια ταλαιπωρούμαστε. Ώρα πρέπει να τα φτιάξουν σιγά σιγά. Γιατί τώρα το καλοκαίρι με τους τουρίστες αργούσαν πάρα πολύ, πάμε στη δουλειά μας. Πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι. Με τις αλλαγές που τίθεται σε ισχύ, η πρόσβαση στην οδό Μουρνιών θα γίνεται αποκλειστικά από την οδό Ζυμβρακάκηδων, η οποία θα χρησιμοποιείται ως έξοδος, ενώ το τμήμα μεταξύ Ζυμβρακάκηδων και Γογονή θα κλείσει για την εκτέλεση της τελικής φάσης των εργασιών. Ταλαιπωρία γιατί δεν φτιάχτηκε ως κυκλικός κόμβος, που θα αποσυμφορούσε η κίνηση, ενώ με τα φανάρια θα αυξηθούν και τα τροχαία ατυχήματα. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, δυστυχώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Για την είσοδο στην πόλη των Χανίων, η οδός Μουρνιών θα παραμείνει διπλής κατεύθυνσης από την είσοδο του ΒΟΑΚ μέχρι τη συμβολή με την οδό Αγίας Μαρίνας. Στον κόμβο θα απαγορεύεται η συνέχιση της πορείας βόρεια, ενώ η είσοδο στην πόλη θα πραγματοποιείται με δύο εναλλακτικές διαδρομές, μέσω της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου και μέσω της οδού Νικολάου Πλαστήρα. Αυτά τα έργα είναι βάση χρηματοδότησης. Άμα η χρηματοδότηση συνεχίζεται, το έργο προχωράει. Άμα η χρηματοδότηση σταματάει για λίγο, υπάρχουν καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τη σύμβαση, ως τελική ημερομηνία παράδοσης του έργου ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου του 2023 και ακόμα και μία ημέρα καθυστέρησης θα έφερνε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης αντιμέτωπο με κυρώσεις. Στόχος της διοίκησης του ΑΚΟΣ τόσο είναι στις 15 Δεκεμβρίου το έργο να παραδοθεί.